Η Λουκία Βαλάση είναι μια νεαρή συνθέτρια, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια και σολίστ στο Σαντούρι. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει κάνει πολύ σημαντικές συνεργασίες, όπως με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Δημήτρη Μπάση, τη Γιώτα Νέγκα, τον Θάνο Μικρούτσκο, τον Χρήστο Νικολόπουλο και πολλούς ακόμα. Και έχει περιοδεύσει δίπλα σε διακεκριμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε Ευρώπη και Αμερική. Λουκία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που μας κάνεις να είσαι εδώ κοντά μας. Δικιά μου η τιμή. Νομίζω ότι ενώ είσαι αρκετά μικρή σε ηλικία, έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα που είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Θέλω πολύ να μας μιλήσεις λίγο για αυτά, όσα έχεις κάνει ως τώρα και να μάθουμε κάποια πράγματα για σένα. Ποια είναι η Λουκία? Ωραία. Γενικά το ταξίδι με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή περίπου 5 ετών, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι αρχικά με την παραδοσιακή μουσική, όπως αυτό συνέβαλε φυσικά και η οικογένειά μας, η οποία μας μίλησε και εμένα και την αδερφή μου, γιατί και η αδερφή μου παίζει σαντούρι. Στο να ασχοληθούμε με το σαντούρι και γενικότερα στο να αρχίζουμε να μπαίνουμε δειλά-δειλά σε αυτό που λέγεται μουσική. Οπότε... Οι γονείς έχουν σχέση με τη μουσική? Είναι και εκείνη μουσική ή όχι? Ο πατέρας μου, από την πλευρά του πατέρα μου, γενικά υπήρχαν οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας που παίζανε μουσικά παραδοσιακά όργανα. Και ο ίδιος ο οποίος ασχολείται με τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Και από την πλευρά της μαμάς μου μπορώ να πω ότι ήταν πολύ φιλόμουση. Α, πολύ ωραία. Ναι. Οπότε ουσιαστικά η δική τους η διάθεση και η λαχτάρα για τη μουσική σας όθησαν στο να ασχοληθούμε. Για πες μου, πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια σε σχέση με τη μουσική? Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ η οικογένειά μας. Το λέω μας, γιατί βάζω μέσα και την αδερφή μου, η οποία την θεωρώ δασκάλα μου. Η αδερφή σου είναι μεγαλύτερη σου. Οπότε τη θεωρώ δασκάλα στο σαντούρι. Φυσικά και ο κύριος Ανδρέας Κατσιγιάννης, με τον οποίο μαθήτευσα. Οπότε θεωρώ ότι αποτέλεσε ένα κίνητρο για μένα να ασχοληθώ αρχικά με το σαντούρ, γιατί και γράφω μουσική και τραγουδάω. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η οικογένειά μας, η οποία ήταν στήριγμα δίπλα μας σε κάθε βήμα. Οπότε μεγαλώνοντας ένα τέτοιο περιβάλλον και δίνοντας αυτές τις αρχές, νομίζω ήταν... μπήκαμε στη λογική του να ασχοληθούμε σοβαρά, από πολύ μικρή. Ειρήνη θέλουμε, Θεά ειρήνη, σ' αυτό το κόσμο, το μαγικό, δίχως Τα ακούσματά σου κυρίως ποια είναι? Τα ακούσματά μου είναι από παραδοσιακά μέχρι τζαζ, κλασική μουσική, λαϊκή, ρεμπέτικη. Γενικά δεν βάζω φραγμούς ως προς τα είδη της μουσικής. Όλα τα σέβομαι. Όταν είσαι στο σπίτι μόνη σου όμως, τι ακούς περισσότερο? Τι είναι αυτό που θα σε χαλαρώσει και θα σε ξεκουράσει? Αναλόγως στη στιγμή, δηλαδή, αν θα ήθελα να χαλαρώσω, συνήθως βάζω κλασική μουσική. Αχα. Είναι η αλήθεια. Αν θα ήθελα να διασκεδάσω, φυσικά υπάρχει ένα ευρύ ρεπερτόριο, ξεκινώντας και από τα παραδοσιακά και από τα λαϊκά και από τα έντεχνα. Οπότε είναι αναλόγως τη στιγμή και την διάθεση. Μου είπες πριν ότι έχεις κάνει αρκετές συνεργασίες εδώ στην Ελλάδα. Πώς προκύψαν αυτές οι συνεργασίες? Πώς ξεκίνησε δηλαδή όλο αυτό για ένα μικρό κορίτσι? Αυτές οι συνεργασίες ήταν γενικά σταδιακά, δεν ήταν όλες στην ίδια χρονική περίοδο. Mm-hmm. Οπότε δειλά-δειλά ξεκινώντας το χώρο αυτό επαγγελματικά, η μία συνεργασία σε πήγαινε στην επόμενη, γιατί καθώς
σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ σημαντικό και οι κριτικές που θα αποσπάσεις. Mm-hmm. Οπότε, καλώς ήμουν και τυχερή, δηλαδή το ότι βρέθηκα στη συγκυρία όπου γνωρίστηκα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, δηλαδή. Ποια συνεργασία ήταν η πρώτη σου? Η πρώτη ήταν με τοπικούς μουσικούς από την περιοχή μου, τη Θεσσαλία. Mm-hmm. Μετά είχα την χαρά το 2008 να ξεκινήσω στην Αθήνα επαγγελματικά με το σχήμα που ήταν με την Γλυκερία των Μακεδόνα, τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα σχήμα που ήταν πάρα πολύ ωραίο, οπότε ξεκίνησε έτσι στα καλλιτεχνικά δρόμενα στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Ακολούθησαν φυσικά και project όπως το Rebetiko Unplugged με τον Γιώργο τον Ταλάρα που πήγαμε περιοδεία στην Αμερική και στον Καναδά. Μα τι ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι καταπληκτική εμπειρία, ε. Φανταστική. Γενικά και μόνο να έρχεσαι σε επαφή με τον ελληνισμό που τόσο πολύ λαχταράνε να ακούσουν την ελληνική μουσική και όλο αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν απίστευτο συνέστημα. Σας αγκάλιασαν απόλυτα. Πάντα χαίρομαι όταν πάω στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά μπορεί εμείς να μην το βιώνουμε αυτό το αίσθημα της ξενιτιάς, αλλά πραγματικά είναι συγκινητικό κάθε φορά. Είναι μεγάλη χαρά για μένα. Έχεις κάποια σκηνή έτσι, κάποιο γεγονός που θυμάσαι χαρακτηριστικά από το εξωτερικό? Μία σκηνή ήταν το ότι επειδή στην Αμερική υπάρχουν κάποιοι συγγενείς που δεν ήξερα ότι θα είναι. Ότι θα έρθουν να σε δουν. Ναι, πραγματικά ήταν μια ευχάριστη συγκυρία το ότι τους είδα, γιατί δεν είναι εύκολο το ταξίδι στην Αμερική, οπότε ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή αυτή, καθώς και γενικά από ξένους, δηλαδή και στην Ευρώπη έχω ταξιδέψει και στην Αμερική, που τους έκανε εντύπωση γενικά το σαντούρι αρχικά, πέρα από το κομμάτι. Ναι, δεν είναι το πιο γνωστό. Και ερχόταν και με πολύ εγκάρδιο τρόπο, ήθελαν έτσι, ερχόταν να δοκιμάσουν εκείνη την ώρα και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι, αυτή η επαφή με το κοινό. Είναι ένα όργανο πολύ διαφορετικό. Ναι. Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει εσένα να το αγαπάς τόσο πολύ? Είναι αυτή η πληθωρικότητά του, δηλαδή τόσο οπτικά, δηλαδή το βλέπεις ένα όργανο το οποίο γεμίζει και από εικόνα, πόσο μάλλον από ηχοχρώματα. Οπότε αυτό με μάγεψε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή με μάγεψε, ήταν ένα ξεχωριστό όργανο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις πάρα πολλά πράγματα. Πολλοί το συνδέουν και λογικώς το συνδέουν με την παράδοση, γιατί έτσι ξεκίνησε και αυτή είναι η φύση του οργάνου. Αλλά στην πορεία και επαφή μου με άλλα είδη μουσικής, με οδήγησαν στο να πειραματιστώ ακόμα περισσότερο και πραγματικά εντυπωσιάστηκα με το πόσο ωραία έδεσε αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, τελευταία έκανα μία συνεργασία με έναν jazz μουσικό Έλληνα, ο οποίος ζει στην Αμερική, και κάναμε ένα πάντρεμα μεταξύ παράδοσης και jazz σε μία διασκευή γνωστού παραδοσιακού κομματιού, το Γιάννη μου το μαντίλι σου, mm-hmm. και το Take 5. Οπότε το αποτέλεσμα πιστεύω ήταν πολύ ιδιαίτερο και πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο και για μένα. Έχει βγει, μπορούμε να Έχει το δούμε. Έχει βγει στο YouTube, υπάρχει. Και το οποίο είναι ευτυχές το ότι είναι προτινόμενο κιόλας στα βραβεία Grammy για αυτοσχεδιασμό jazz. Οπότε, τώρα? Ναι, αυτή την περίοδο. Έχω διαβάσει ότι έχεις κάνει και συνεργασίες με ξένους μουσικούς. Ναι. Αυτές οι συνεργασίες πώς προέκυψαν, θες να μας πεις λίγο? Ναι, ίσως αυτό το ταξίδι της μουσικής και ταξιδεύοντας, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω και να γνωρίζω γενικά, όχι μόνο μουσικούς, γενικά να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους και να βιώνω λιγάκι την κουλτούρα τους. Άρα όλα αυτά τα ταξίδια οδηγούσαν στις συνεργασίες μετέπειτα με διάφορους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές και μουσικούς, όπως δηλαδή αυτή η τελευταία συνεργασία που σας ανέφερα. Ήταν τότε που είχα πάει τρίτη φορά στην Αμερική με τον Πέτρο τον Γαϊτάνο,
ο οποίος ήταν μαέστρος της ορχήστρας. Οπότε συνέδεσε και αυτή η συνεργασία που είχαμε. Υπάρχει κάποια συνεργασία ως τώρα που να θυμάσαι έτσι και να έχεις ξεχωρίσει, να τη θυμάσαι, να είναι κάτι ιδιαίτερο, να έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο και να τη θυμάσαι? Πάλι θα ξεκινήσω με μία, δεν θα τη θεωρήσω συνεργασία, θα θεωρήσω ότι όχι μόνο για μένα, ήταν το βίντεο κλιπ αυτό το οποίο είχα κάνει το Νύχτα Μαγικιά. Στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο της Θεσσαλίας, γιατί από ό,τι έμαθα υπάρχει και εδώ Όλυμπος, που δεν το ήξερα. Υπάρχει και εδώ, στον Όλυμπο της Θεσσαλίας, το λοιπόν. Το μάθα προσφάτως. Σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Πες μας λίγο. Ναι, όπου προέκυψε πώς. Είχα την ευλογία, θα το πω, γιατί μόνο έτσι μπορώ να εκφραστώ για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έφυγε πριν λίγους μήνες, και αναφέρομαι στον... σε αυτήν την μεγάλη μορφή της μουσικής, τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης άμεσα στο να δημιουργήσω κάτι, και ευτυχώς είχα και την τύχη να το ακούσει κιόλας, δηλαδή πρόλαβε και το είδε και το άκουσε, αυτό το αποτέλεσμα το οποίο κάναμε στον Όλυμπο, το βίντεο κλιπ δηλαδή, όπου... δεν ήταν συνεργασία, κυρίως ήταν ένας φόρος τιμής από εμένα προς την πλευρά του. Γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε, ναι. Τι έχεις να θυμάσαι από αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το φοβερό καλλιτέχνη? Τι να πω, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Ο τρόπος που μιλούσε, όλα αυτά τα οποία μας εξιστορούσε. Δάσκαλος μεγάλος, ε. Ναι, είναι πραγματικά, όχι μόνο στο κομμάτι της μουσικής, όλο αυτό το ταξίδι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνευσε και με τη στάση ζωής του. Οπότε, τι να πρωτοθυμηθώ, η μορφή του, αυτή η επιβλητική του παρουσία, όπου γι' αυτό επέλεξα και τον Όλυμπο, ήθελα να το συνδέσω. Νύχτα μαγικιά, μια σκιά περνά. Εδώ στην Μυτιλήνη θα μας πεις πώς και βρέθηκες. Θα σας πω πώς και βρέθηκα. Τι σε έφερε κοντά μας? Είμαι πολύ χαρούμενη που με έφερε σε αυτό το πολύ όμορφο νησί, το οποίο είναι πραγματικά πλούσιος τόπος από θέμα παράδοσης και γενικά είναι όμορφος τόπος. Και μόνο που έχετε έτσι και κοντά και πρόσβαση και με τη Σμήνη, όπου αυτό το όργανο ειδικά, η Σμήνη και τα Ιβαλή. Mm-hmm. Οπότε ήρθα σε έναν τόπο πολύ όμορφο, με πολύ όμορφους ανθρώπους, που σιγά σιγά, επειδή δεν έχω πολύ καιρό εδώ πέρα, έχω από το Σεπτέμβριο, πραγματικά χαίρομαι, γιατί γνωρίζω όμορφους ανθρώπους, έτσι υπάρχει πάρα πολύ ωραία
άβρα και όλο αυτό που παίρνω και όσο μένω γνωρίζω και πάρα πολύ ωραία μέρη. Mm-hmm. Ήρθες εδώ ως μουσικός, ως δασκάλα μουσικής. Ως δασκάλα μουσικής στο Σαντούρι, στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να μεταδώσεις ό,τι μπορείς και στα νέα παιδιά που είτε θέλουν να ασχοληθούν είτε όχι με τη μουσική. Είναι πολύ ωραίος και πολύ υπεύθυνος ρόλος του να είσαι ως εκπαιδευτικός. Φαντάζομαι κάποια παιδιά δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με το Σαντούρι, ακόμα και από το μουσικό σχολείο, ή γνωρίζουν τα παιδιά το όργανο σαν όργανο. Γενικά, επειδή αυτός ο τόπος της Μυτιλίνης, το Σαντούρι, είναι πάρα πολύ ξακουστό, διαδεδομένο όργανο. Ναι, οπότε εδώ έχουμε στην Αγιάσο πολύ μεγάλους το αναγνωστήριο, γενικά και μεγάλους δασκάλους, mm-hmm. τον κύριο Ζαφυρίου και ο κύριος Κοφτερός, ο κύριος Μπεταγιάλας. Γενικά είναι πολύ γνωστό αυτό το όργανο, ναι. Οπότε όχι, όλοι το γνωρίζουν και πραγματικά με εντυπωσιάζει γιατί μαθαίνω έτσι και τα κομμάτια εδώ πέρα, γιατί είναι διαφορετικά να βρίσκεσαι στον τόπο και να τα ακούς και από τα παιδιά που σου δίνει και κάτι παραπάνω που τα έχουν μάθει από τους δασκάλους αυτούς τους παλιούς. Και εμείς παίρνουμε πράγματα και εγώ παίρνω πράγματα πραγματικά και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σύμπραξη και η ανταλλαγή μεταξύ γνώσεων, πληροφοριών. Είναι πολύ ωραίο να ακούς. Γενικά είναι πολύ καλό να είσαι ακροατής με τα παιδιά και με τον καθένα. Το ταλέντο το διακρίνεις? Βεβαίως. Αλλά δεν φτάνει. Φαίνεται όμως. Δηλαδή από μικρή ηλικία αυτό. Φυσικά. Φυσικά και το διακρίνεις, αλλά η εμπειρία μου έχει μάθει το ότι δεν πρέπει να στηρίζεις πάντα στο ταλέντο. Δηλαδή είναι αυτό κάτι που σου δίνεται, αλλά πρέπει να το καλλιεργείς. Να το δουλέψεις. Να το δουλέψεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπεις παιδιά τα οποία ακόμα δεν μιλάνε, δεν περπατάνε και βλέπεις τόσο ταλαντούχα και μα λες πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όντως εντυπωσιάζεσαι, αλλά από εκεί και πέρα θέλει μελέτη, προσήλωση, υπομονή, επιμονή. Για να μπορείς να κάνεις και να σταθείς σε αυτό το χώρο. Η οικογένειά σου είναι Θεσσαλονίκη? Η οικογένειά μου ζει στην Λάρισα. Α, είναι στη Λάρισα. Και η αδερφή σου? Η αδερφή μου είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Είστε μοιρασμένοι λοιπόν. Ναι. Γενικά πάω κιόλας, δηλαδή και ανεβαίνω λόγω του ότι διδάσκω στη Θεσσαλονίκη, οπότε κάνω ένα πέρασμα από Θεσσαλονίκη, Λάρισα και καταλήγω Αθήνα, ώστε να έρθω από Αθήνα μετά Μυτιλίνη. Ναι, είναι ένα ταξίδι το οποίο όμως το χαίρομαι, γιατί το κάνω χρόνια και γενικά μ' αρέσει. Αφού σου αρέσουν και τα ταξίδια. Μ' αρέσουν. Η σχέση σου με την αδερφή σου? Η σχέση με την αδερφή. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε? Έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Ωραία. Είναι προστατευτική. Εκείνη. Ναι, ως μεγαλύτερη. Σε συμβουλεύει? Με συμβουλεύει. Μπορούμε και ανταλλάζουμε ιδέες, mm-hmm. γιατί υπάρχει αυτή η ζήμωση μεταξύ μας, όπου και εκείνη έχει κάνει την πορεία της και εγώ κάνω την πορεία μου και συνεχίζεται όλο αυτό και μεγαλώνουμε μαζί. Οπότε υπάρχει αυτό το πνεύμα ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και πορευόμαστε μαζί. Πόσο σημαντική είναι για σένα στη ζωή σου η οικογένεια? Νομίζω το σημαντικότερο κομμάτι, γιατί η οικογένεια, τουλάχιστον η δικιά μου, είναι δίπλα σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και τώρα που έχουμε πάρει το δρόμο, στα πατήματά μας μπορούμε, δηλαδή είμαστε σε θέση να κρίνουμε γενικά. Αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια για μένα. Και πραγματικά τους ευχαριστώ για ό,τι έχουν κάνει, γιατί ήταν πίσω μας σε κάθε στιγμή, κάθε στιγμή. Τι περιμένουμε τώρα από σένα, στο άμεσο μέλλον? Στο άμεσο μέλλον σκοπεύω να βγάλω ένα τραγούδι το οποίο είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Σαρή, mm-hmm. από τους Zigzag. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κι άλλα τραγούδια. Επίσης, ετοιμάζω κάποια project τα οποία προορίζονται για το εξωτερικό. Με επηρεάζει και έτσι από την αρχαία μουσική, ελληνική mm-hmm. μουσική. Για ποια χώρα?
Κυρίως προς Αμερική και Ευρώπη. Α, ωραία. Ένα project το οποίο σχεδιάζω να είναι με το σαντούρι σε πιο ηλεκτρονικό ήχο. Αυτό. Συνδυασμός σαντουριού με ηλεκτρονική μουσική. Ναι. Όλα αυτά θα συνοδευτούν από βίντεο κλιπ, οπότε θα είναι ολοκληρωμένα. Αλλά σταδιακά θα βγαίνουν παρά τα αυτά, μέχρι να φτάσουμε στην κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου δίσκου. Πολύ ωραία. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται εδώ στο νησί μας, στη Μυτιλίνη. Ευχαριστώ. Να σου μείνουν, εάν πρώτο Θεός φύγεις, οι καλύτερες αναμνήσεις. Και να έχεις μια ζωή έτσι όπως πραγματικά την ονειρεύεσαι. Η Λουκία Βαλάση έχει τιμηθεί από την Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης στη Γερμανία, όπου ερμήνευσε ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους της ίδιας, αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό με τίτλο «Να μουν πουλί της ξενιτιάς». Να μου...